ένα, μία εγκύκλιο για τη μαύρη αυτή επέτειο και τη σημερινή, προσευχήθηκε δημόσια μαζί με όλους σας για την ανάπαυση των ψυχών των ανθρώπων που χάσαμε, είτε παλεύοντας για να κρατήσουν την πατρίδα τους ελεύθερη, είτε έπεσαν θύματα μιας βαρβαρότητας αθώοι άνθρωποι. Τώρα επιτρέψτε μου να μην μιλήσω ως Αρχιεπίσκοπος, αλλά να μιλήσω ως Κωνσταντινούπολιτης ή, αν θέλετε, ως Έλληνας. Διότι το θέμα το Κυπριακό ασφαλώς το κλήρωσε πρώτα και βαρύτερα από όλους ο ίδιος ο Κυπριακός λαός. Αυτό είναι μια μαύρη αλήθεια. Αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω και την δική μου εμπειρία ως μικρό παιδί στην Κωνσταντινούπολη, πώς όλο αυτό το γεγονός της αποβάσεως των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο το έζησε ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, το έζησαν οι εκκλησίες μας, το έζησε το Πατριαρχείο μας, το έζησαν οι αρχιερείς της Κωνσταντινούπολης και της Ήμβρου και της Τενέδου. Μόνο αυτή. Ο ελληνισμός της Ελλάδος δεν πλήρωσε ακριβά. Δεν υπάρχει Έλληνας, επομένως, ο οποίος μπορεί να θεωρεί το κυπριακό ζήτημα ζήτημα μόνο των Κυπρίων Ελλήνων. Το κυπριακό ζήτημα το πληρώσαμε όλοι μας. Το πληρώσαμε πολύ ακριβά και μας αφορά όλους μας. Γι' αυτό δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν κάτι που είναι μακρινό και σε απόσταση από μας, επειδή ίσως δεν είμαστε Κύπροι όλοι μας, είμαστε όλοι Έλληνες. Και το κυπριακό ζήτημα αφορά τον ελληνισμό, όλον τον ελληνισμό, όπου και αν βρίσκεται, διότι όλος ο ελληνισμός πλήρωσε ακριβά αυτήν την ενέργεια την οποία σήμερα καταδικάζουμε. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα, αφού μίλησα και ως Αρχιεπίσκοπος, μίλησα και ως οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα και αν έχω, σήμερα επιτρέψτε μου να μιλήσω και μίλησα ήδη και ως Κωνσταντινούπολιτης, αλλά και κυρίως ως Έλληνας. Να μην ξαναδούμε τέτοιες μαύρες μέρες και να αγωνιστούμε όλοι μας να αποκατασταθεί η αδικία και να επανέλθει η ειρήνη στο νησί και να βρεθεί λύση, διότι αυτή η λύση θα αφορά όλο τον ελληνισμό. Θα αφορά τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, θα αφορά τον ελληνισμό της Ελλάδος, θα αφορά τον ελληνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ, στην πατρίδα μας, την καινούργια, θα αφορά όλους μας και κυρίως την μητέρα μας Εκκλησία, η οποία πραγματικά το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποδεκατίστηκε εξαιτίας του Κυπριακού Ζητήματος και έχει φτάσει σήμερα στην έσχατη αυτή κατάσταση να έχει μόνο 2.000 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των χαμένων αδελφών μας, αλλά και ο Θεός να ανοίξει καινούργιους ορίζοντες για τον ελληνισμό στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Ελλάδα, στην Αμερική, παντού. Σας ευχαριστώ.